Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας πω την ιδανική διατροφή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι μια κατάσταση που επηρεάζει τα οστά και αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί οστεοπορωτικό κάταγμα, δηλαδή να σπάσει κάποιο οστό. Η οστεοπόρωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να, εμφανι... να εμφανίσει κάποιο οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση προσβάλλει πολύ συχνότερα τι γυναίκε από ότι του άντρε και υπολογίζεται ότι πολλέ γυναίκε μετά τα 60 πάσχουν από οστεοπόρωση ή οστεοπενεία. Η οστεοπενια η οστεοπενια ειναι μια ήπια μορφή οστεοπόρωση που, αν δεν αντιμετωπιστεί, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση δεν εμφανίζεται με κάποιο σύμπτωμα ώστε να γνωρίζουμε αν έχουμε οστεοπόρωση ή όχι και ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε αν έχουμε οστεοπόρωση είναι να κάνουμε εξέταση οστικής πυκνότητας. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν ότι έχουν οστεοπόρωση μετά από ένα κάταγμα, δηλαδή αφού υποστούν τη χειρότερη εξέλιξη αυτής της πάθησης. Η οστεοπόρωση σχετίζεται με μια σειρά από παράγοντες κινδύνου, μια σειρά από παράγοντες δηλαδή που όταν υπάρχουν η πιθανότητα να εμφανιστεί οστεοπόρωση αυξάνεται. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξή. Ηλικία. Όπως είπα και στην αρχή, όσο αυξάνει η ηλικία η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος σωτεοπόρωση, αυξάνει σημαντικά. Οικογενειακό ιστορικό. Από τις μελέτες έχει φανεί ότι αν πάσχει από στεοπόρωση η μητέρα σας ή ο πατέρας σας, είναι πιο πιθανό να εμφανίσετε και εσείς ως στεοπόρωση. Διατροφή. Στο σημερινό βίντεο θα πούμε ποιε τροφέ πρέπει να τρώτε συχνότερα για να μειώσετε την πιθανότητα να εμφανιστεί οστεοπόρωση ή αν το οστεοπόρωση να βοηθήσουν στην αναστροφή τη. Άσκηση. Ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα που μπορούμε να δώσουμε στα κόκαλά μα για να γίνουν δυνατά είναι η άσκηση. Η ιδανική άσκηση για αύξηση τη σωστική μάζας είναι η γυμναστική με αντιστάσει. Για παράδειγμα, με βάρη ή μηχανήματα γυμναστική με βάρη, ενώ η λιγότερο αποτελεσματική γυμναστική είναι το πολύπι, Κάπνισμα. Πολλοί έχουν συνδέσει το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων και τις καρδιοπάθειες, που σίγουρα είναι ολέθρες συνέπειες του καπνίσματος, αλλά ακόμα και σε άτομα που ζουν αρκετά χωρίς να εμφανίζουν κάτι τέτοιο, η πιθανότητα να προσβληθούν από στεοπόρωση αυξάνεται πάρα πολύ. Τέλο, κάποιε παθήσει αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο οστεοπόρωση και γι' αυτό όποιο έχει οστεοπόρωση πρέπει με τη βοήθεια του γιατρό του να αναζητήσει αν πάσει από κάποια από αυτέ τι παθήσεις. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι από του παράγοντε κινδύνου που αναφέραμε είναι παράγοντε αναστρέψιμοι, δηλαδή είναι παράγοντε που είναι στο χέρι μα αν θα εμφανιστούν σε εμά ή όχι. Προφανώ δεν διαλέγουμε του γονεί μα, άρα για το αν έχει οστεοπόρωση κάποιο γονιό μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να αλλάξουμε τη διατροφή μα, το επίπεδο τη δραστηριότητά μα και το κάπνισμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια πάθηση που προκαλεί οστεοπόρωση, η ρύθμιση αυτών των τριών παραγόντων μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο οστεοπόρωση. Σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για το θέμα της διατροφής και συγκεκριμένα για τις τροφές που βοηθούν και μειώνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο οστεοπόρωση. Ασβέστιο. Σχεδόν όλοι γνωρίζετε ότι το ασβέστιο είναι το σημαντικότερο ανόργανο συστατικό των οστών. Επίσης το ασβέστιο στο σώμα μας βρίσκεται στεδόν εξ ολοκλήρου στα οστά, ενώ μόλις μικρή ποσότητα ασβεστίου υπάρχει στα υπόλοιπα κύτταρα. Οι τροφές με το περισσότερο ασβέστιο ανήκουν στην οικογένεια των γαλακτοκομικών. Τα γαλακτοκομικά είναι η καλύτερη πηγή ασβεστίου για τα άτομα που δεν έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά. Δεν είναι όμω όλα τα γαλακτοκομικά το ίδιο φίλμα για την υγεία των οστών. Εάν θέλετε να επιλέξετε τα καλύτερα γαλακτοκομικά για την υγεία σα, καλό είναι να επιλέξετε τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, δηλαδή τα γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση, όπω το γιαούρτι, το ξινόγαλα και το κεφίρ. Σε περίπτωση όμω που έχετε δυσανεξία στα γαλακτοκομικά ή τα αποφεύγετε γιατί ακολουθείτε μια διατροφή vegan, καλό είναι να γνωρίζετε ότι πλούσια σε ασβέστιο είναι και τα όσπρια και ειδικά τα φασόλια και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Μάλιστα, αναμονάδα μονάδα θερμίδα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν πολύ περισσότερο ασβέστιο από τα γαλακτοκομικά. Αν και οι πολλέ φυτικέ ίνε που υπάρχουν στα πράσινα φυλλόδη λαχανικά κάνουν την απορρόφηση του ασβεστίου λίγο πιο δύσκολη. Σε περίπτωση που αποφεύγετε τα γαλακτοκομικά για οποιοδήποτε λόγο, σα συστήνω να δείτε το βίντεο που έχω αναρτήσει στο παρελθόν, που λέει πώ μπορείτε να λαμβάνετε επαρκή ποσότητα ασβεστίου ενώ αποφεύγετε τα γαλακτοκομικά. Βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι η σημαντικότερη βιταμίνη για την υγεία των οστών. Αν και παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο και σε άλλε δεργασίε και διαδικασίε του οργανισμού, όπω έχω πει σε προηγούμενα βίντεο. Βιταμίνη D μπορούμε να πάρουμε είτε από τη διατροφή μα, είτε να παράγουμε μετά από έκθεση στον ήλιο. Δυστυχώ, οι αγαπημένοι μα συνδερματολόγοι, επανελειμμένα μα λένε να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, άρα αυτό μα αφήνει πολύ λίγε επιλογέ για να έχουμε επάρκεια σε βιταμίνη D στο σώμα μα, καθώ πολύ λίγε τροφέ είναι πλούσιε σε βιταμίνη D. Γι' αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να έχουν επάρκεια σε βιταμίνη D χρειάζεται συχνά να καταναλώνουν συμπληρώματα διατροφή με βιταμίνη D για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του έτου. Παρόλα αυτά, πολλέ τροφέ που έχουν αρκετή βιταμίνη D είναι γενικά υγιεινέ και αξίζει να τι έχετε στη διατροφή σα, όπω οι σαρδέλε, ο γάβρο, ο κολλιό, τα σαφρίδια, η πέστροφα και άλλα μικρά ψάρια τα οποία βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια τη θάλασσα και έχουν παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο έτσι, έτσι, ώστε να συνθέσουν βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω ότι πρέπει να μετράτε τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα σα και να τροποποιείτε την έκθεσή σα στον ήλιο, τη διατροφή σα και πιθανόν να χρειαστούν και κάποια συμπλώματα διατροφή έτσι ώστε να είναι επαρκή για να μην έχετε προβλήματα με οστεοπόρωση όσο η ηλικία σα αυξάνεται. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι μια βιταμίνη που κάνει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα στο σώμα, αν και είναι πολύ διάσημη για τη, συμ... τη συμμετοχή τη στη δημιουργία του κολαγόνου. Είμαι σίγουρο ότι όλοι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το κολαγόνο, γιατί είναι η πρωτενη που κρατάει το δέρμα, τα οστά και το συνδετικό ιστό στη θέση του. Η βιτασή μήνυσε υπάρχει σε αφωνία στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία, όπω έχω πει επανειλημμένα, πρέπει να αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι τη καθημερινή μα διατροφή. Μαγνήσιο. Το άλλα που έρχεται δεύτερο σε σημασία μετά το ασβέστιο για την υγεία των οστών είναι το μαγνήσιο. Μάλιστα, οι κρίσταλοι που αποτελούν τα οστά αποτελούνται κυρίως από ασβέστιο και μαγνήσιο Και κατ' επέκταση, ένα μεγάλο ποσοστό μαγνησίου στο σώμα μα βρίσκεται στα οστά. Έχω μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο αναλυτικά για το μαγνήσιο και καλό είναι να το δείτε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Αλλά για τι ανάγκε αυτού του βίντεο θα ήθελα να θυμίσω ότι το μαγνήσιο είναι το ανόργανο κομμάτι τη χλωροφύλη που είναι η σημαντικότερη ουσία στα φυτά και έχει πράσινο χρώμα. Στι φυτικέ τροφέ που υπάρχει πράσινο χρώμα, η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να φροντίζουμε να τρώμε πολλοί από αυτέ. Τεράστιες ποσότητες μαγνησίου υπάρχουν στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως τα βλήτα, τα ραδίκια, τα αντίδια, η αρμύρα, οι γαλατσίδες, το σταμναγκάθι και τα υπόλοιπα χόρτα. Επίσης, μεγάλη ποσότητα μαγνησίου υπάρχει στα φυλλώδη λαχανικά που τρώμε για σαλάτα, όπως το μαρούλι, η ρόκα, η γαλλική σαλάτα κτλ. Αλλά από λίμα μαγνήσιο δεν έχουν μόνο τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, έχουν και όλα τα υπόλοιπα λαχανικά, ακόμα και αυτά που δεν είναι πράσινα, όπως το μαρούλι, το κουνουπίδι και η ντομάτα. Όλε οι βυτικέ τροφέ έχουν πολύ μαγνήσιο, ακόμα και η σοκολάτα. Απλά στην περίπτωση τη σοκολάτα, το κόστος σε θερμίδε και ζάχαρη είναι απαγορευτικό. Κάνοντά τη μια μέτρια λύση για πρόληψη μαγνησίου. Βιταμίνη Κ. Ένα από τα ερωτήματα που δέχομαι πολύ συχνά στα σχόλια είναι σχετικά με τη βιταμίνη Κ και συγκεκριμένα την Κ2. Α ξεκινήσω λοιπόν ξεκαθαρίζοντα κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα άτομα που έχουν χαμηλότερη βιταμίνη Κ εμφανίζουν συχνότερα στο οπόρωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η βιταμίνη Κ είναι αναγκαία για την, της οστο... για την πρόληψη της οστοπόρωσης και πιθανόν η βιταμίνη Κ2 να είναι η πιο χρήσιμη. Αλλά για καλή μας τύχη μπορούμε να μετατρέψουμε τη βιταμίνη Κ1 σε βιταμίνη Κ2 στο σώμα μας. Μάλιστα σε αυτή μας την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι, γιατί τα μικρόβια που έχουμε στο έντερό μας κάνουν επίσης αυτή τη δουλειά. Μετατρέπουν δηλαδή τη βιταμίνη K1 σε K2. Άρα δεν είναι αναγκαίο να παίρνει κάποιος βιταμίνη K2 σε συμπλήρωμα διατροφής. Αρκεί να φροντίσει να έχει αρκετή βιταμίνη K η διατροφή του. Η βιταμίνη K υπάρχει σε μεγάλε ποσότητε στι φυτικέ τροφέ. Το λάχανο είναι μια τροφή που έχει κολοσιέ ποσότητε βιταμίνη K, αλλά και γενικά όλα τα φυλλόδη λαχανικά, πράσινα ή μη, περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνη K. Ένα άνθρωπο, ο οποίο καταναλώνει μεγάλη ποσότητα λαχανικών στην καθημερινότητά του, μπορεί να είναι σίγουρο ότι λαμβάνει πολύ μεγάλη ποσότητα βιταμίνη K στη διατροφή του και δεν χρειάζεται να την αναζητήσει σε συμπληρώματα διατροφή. Ψεδάργυρος. Ο ψευδάργυρο είναι ένα ακόμα άλλα στο οποίο είναι αναγκαίο για τα οστά και καλό είναι να φροντίζουμε να καταναλώνουμε τροφέ που είναι πλούσιε σε ψευδάργυρο. Τα θαλασσινά είναι πολύ πλούσια σε ψευδάργυρο, όπω τα μύδια, τα στρίδια, τα καβούρια, οι γαρίδε και τα συγγενικά του θαλασσινά. Επίση, αυθονία μαγνησίου υπάρχει στο μοσχάρι, το κοτόπουλο, το χοιρινό και κάποιε αξιοπρεπεί ποσότητε υπάρχουν και στα γαλακτοκομικά. Για όσου δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα, θα βρείτε πολύ ψευδάργυρο στη σόγια και τα προϊόντα τη, όπω τα ροφήματα σόγια, το τόφου, το τέμπε και το ενταμάμε, όπω επίση και στι φακέ και στι φακέ τη βρώμη και τα μανιτάρια. Αυτέ λοιπόν ήταν οι σημαντικότερε τροφέ που πρέπει να φροντίσετε να εμπλουτίσετε το διαιτολόγιο σα, αν θέλετε να προστατευτείτε από την οστεοπόρωση. Αυτή την τόσο συχνή πάθηση που δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωή των ανθρώπων μεγάλη ηλικία. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει. Να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ.